σειρά μου τώρα. Εξάρι! Ωραία. Έχουμε και λένε. Η μία. Ωραία. Άντε ρε Περικλή, παίζε. Σιγά. Είπαμε και λέμε. Η μία. Είπαμε και λέμε η μία. Παίξε και τις άλλες τρεις. Σιγά ρε Βόντα, μη με ζορίζεις. Θα τις παίξω. Μυαλό είναι αυτό. Μα θα βραδιάσουμε ρε Περικλή. Καλά δεν μη φωνάζεις. Έτσι φωνάζει και αυτό το στραβόξυλο το αφεντικό μου. Ακούς φίλε μου να έχει την απέτηση να αφήσω το τάβλι κυριακάτικα και να πάω για δουλειά. Κατάλαβες κύριε. Εγώ κατάλαβα Περικλή. Εσύ κατάλαβες. Παρδόν. Λέω εσύ κατάλαβες. Ω. Απολύεσαι. Παρδόν. Απολύεσαι. Σιγά Βόντα μην τα χαλάζεις. Αφεντικό. Αφεντικό. Κύριε Μαρουλή. Συγγνώμη, μια Κυριακή μου μένει και εμένα να ψυχαγωγηθώ. Καλά, εντάξει, δεν σε απολύω. Λοιπόν, άψε Περικλή. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μου λες. Θυμάσαι η Ανιψά μου χθες το απόγευμα την ώρα που έφυγε από το γραφείο. Τι φορούσε. Φορούσε ένα φουστάνι. Όχι, μη φορούσε και λεμπία. Παρακαλώ. Τα μπέρδεψες μωρέ. Μα ξέρω εγώ τώρα και. Τι ξέρετε. Μα μου λέτε ότι η Δεσποινίδη και τι φορούσε και λεμπία. Αυτό σου λέω μωρέ, μωράκι μου. Πρόσεξε τι σε ρωτάω. Θυμάσαι τι χρώμα φουστάνι φορούσε η Ανιψά μου χθες το απόγευμα που έφυγε από το γραφείο. Τι χρώμα. Ναι, τι χρώμα. Μήπως φορούσε ένα άσπρο. Μάλιστα. Το θυμάσαι καλά. Μάλιστα, μάλιστα. Πρόσεξε Περικλή γιατί αυτό που σε ρωτάω έχει μεγάλη σημασία. Ήταν ένα φουστάνι άσπρο. Δεν ήταν κόκκινο. Τι είναι. Κόκκινο. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Κοίταξε έναν άνθρωπο που φώναξε να με φωτίσει. Κόκκινο ήταν, φορέ. Μου βαίνεται. Σου φαίνεται. Νομίζω δηλαδή. Άψε εγώ... Περικλή. Άμα σε ξανακούσω να λες παρδόν, νομίζω πιθανόν μπορεί ίσως. Και όλα αυτά τα φυρημένα επιφωνήματα με τα οποία συνηθίζει να απαντά τι πιο απλές με ρωτήσεις. Όχι κύριε Μαρουλή, ξεκινάμε πράγματα. Σας παρακαλώ κύριε Μαρουλή. Πρόσεξε ρε παιδάκι μου, κοίταξε τι σε ρωτάω. Δύσκολα πράγματα σε ρωτάω, σκέψου λιγάκι μου, ε. Δεν μπορώ κύριε Μαρουλή. Δεν μπορώ να θυμηθείς. Μπορώ, αλλά. Τι έλα. Να ζωρίσω κι άλλο το μυαλό. Πού να πάει άλλος για μυαλό. Και φοβάσαι μπαν στην υπερκόπωση. Όχι δηλαδή, αλλά. Τι έλα. Η ουσία βλέπετε. Τι πράγμα. Το υλικό. Με εννοείται. Ποιο είναι η κουμουρόνη παλαβή στο δικό μου το κεφάλι, μαζευτήκατε μωρέ παιδάκι μου. Και πού μου τα έμαθες αυτά, πού μου τα ανακάλυψες. Διάβασα κύριε Μαρουλή. Αν πες μου έτσι, διάβασε ο κύριος Περικλής. Και τη διάβασες μωρέ φωστήρα. Περιφερή ουσία. Κύριε των δυνάμεων. Και πήρα μια ντρομάρα. Γιατί πήρες ντρομάρα, να μιλήσω ελεύθερα κύριε Μαρουλή. Μπράβο, μιλά, βρε. Προσέξτε. Το κεφάλι του ανθρώπου, λέει, ναι. Έχει μέσα υλικό. Με εννοείται. Δηλαδή, η φαιή ουσία. Με εννοείται. Δηλαδή, όσο σκέφτεσαι, τόσο ξοδεύεσαι. Και φοβήθηκες μην την ξοδεύεις μόνο μιας. Και μου κάνεις οικονομία. Γι' αυτό ρε που δεν σε ρωτάνε και κοιτάς το μοσχάρι. Φοβάσαι μισοθεί η θεά ουσία σου. Μη σκέψου το ένα από εδώ. Σκέψου το άλλο από εκεί. Κάτι το φαΐ, κάτι το πιωτή. Κάτι πως να τα βγάλεις πέρα. Πάει η θεή ουσία. Έτσι. Ύστερα, άμα είναι να σκεφτείς τίποτα της προκοπής, θα βρίσκεις μπαζδούνια. Το κεφάλι μένει άδειο σαν το κλούβιο του αυγό. Ποιο κλούβιο από τι είναι βε. Περικλή με έπρεξες, με έσκασες. Απάντησε μου γρήγορα ή φύγει αμέσως. Ας προύτανε μωρό ή κόκκινο. Μου δίνετε μια διορία κύριε Μαρούλη. Τι διορία θες βε. Να σου πήξω λίγο το μυαλό. Ζούπατο βρε, ζούπατο. Και άμα μάθεις τίποτα έλα στο σπίτι να μου πεις έτσι. Καλώς κύριε Μαρούλη, μια στιγμή να τελειώσω το μουλτεζίμι με τον Βόντα και έφτασε. Άντε, άντε να καθείς. Έλα Παναγία μου, άκουσε η ουσία.